Μετά τις κοινοβουλευτικές ήττες, ο Μπόρις Τζόνσον αντιμετωπίζει τώρα και δικαστικές ήττες. Το ανώτατο δικαστήριο της Σκωτίας αποφάνθηκε πως η απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού να αναστείλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για 5 εβδομάδες είναι παράνομη. Πρόκειται για την πρώτη δικαστική νίκη των αντιπάλων αυτής της πολύ αμφιλεγόμενης διακοπής της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Οι εργασίες της Βουλής ανεστάλησαν τη Δευτέρα και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου και ήταν μια κίνηση που έγινε με στόχο να εμποδίσει τους αντιπάλους του Τζόνσον να ελέγξουν τα σχέδιά του για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κλειστή τη Βουλή, ο Βρετανός Πρωθυπουργός μπορεί να πιέσει προς ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση στην απόφαση του Σκοτσέζικου Δικαστηρίου. Εν τω μεταξύ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προσπαθεί να παρακάμψει το εμπόδιο του backstop, δηλαδή των σκληρών συνόρων της Ιρλανδίας με τη Βρετανία. Ο Τζόνσον θέλει να κατασκευάσει μια τεράστια γέφυρα αξίας 15 δισεκατομμυρίων λιρών που θα ενώνει τη Σκωτία με τη Βόρεια Ιρλανδία, παρακάμπτοντας το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιρλανδία. Οι αντίπαλοι του Μπόρις Τζόνσον τον έχουν στριμώξει άσχημα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 4 News ζήτησε από αξιωματούχους της κυβέρνησής του να μελετήσουν το κόστος της ανέγερσης μιας γέφυρας μήκους 45 χιλιόμετρων στη θάλασσα της Ιρλανδίας, να δουν από πού θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια και να εκτιμήσουν τους πιθανούς κινδύνους ενός τέτοιου εγχειρήματος, ένας εκ των οποίων είναι οι βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που βρίσκονται στο βυθό αυτής της θαλάσσιας περιοχής και δεν έχουν εκραγεί. Πολλοί μηχανικοί χαρακτηρίζουν αυτή την ιδέα περίσκεπτη, καθώς θα πρέπει να χτιστεί πάνω από μία θάλασσα με ταραγμένα νερά και βαθύ βυθό με 30 στήλους υποστήριξης ύψους τουλάχιστον 430 μέτρων. Πρόκειται για εγχείρημα που δεν έχει γίνει πουθενά στον πλανήτη. Ο Μπόρις Τζόνσον προσπαθεί απεγνωσμένα να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, καθώς βλέπει ότι η δημοτικότητά του παραμένει ψηλά, ενώ η απόσταση που χωρίζει τους συντηρητικούς από τους εργατικούς κυμαίνεται από 3 έως 14%. Όσο για τις δημοσκοπήσεις που σφιγμομετρούν την τάση του κόσμου απέναντι σε ένα νέο δημοψήφισμα, περίπου το 54% των ερωτηθέντων είναι θετικό σε ένα Brexit ακόμη και χωρίς συμφωνία. Ενώ το 1 τρίτο όσων ψήφισαν το 2016 υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα πλέον έχουν αλλάξει στρατόπεδο. Ωστόσο, το Brexit φέρνει και ταραχές. Νεαροί εθνικιστές επιτέθηκαν εναντίον οχημάτων του αστυνομικού τμήματος του Λόντονντερι, εκτοξεύοντας δεκάδες μολότοφ. Τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις στη χώρα, κάτι που προκαλεί φόβους ότι το Brexit μπορεί να εγείρει νέο κύκλο εντάσεων στην Ιρλανδία, που είναι και το μόνο κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου που συνορεύει γεωγραφικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.